στο προσκήνιο. Ο Κακουλής, ο Μποτεάκ, το γύρισμα, να τον γκολ και θα το βάλει ο Σάβα. Στο 85ο λεπτό μπήκε στο γήπεδο στο 66 αντικαθιστώντας τον Πάρη Ψάλτη και ο Ανδρέας Σάβα βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ανέβηκε η Ομόνια μέσω επιθετικά με την είσοδο και του Λοβέρα, κυρίως μάλλον του Λοβέρα. Ακούραστος ο Μποτεάκ έκανε ακόμα μια πολύ καλή κούρσα και αυτή την φορά πιστώνεται την ασίστ στο γκολ του Ανδρέα Σάβα, το οποίο πανηγύρισε με την ψυχή του και ανοίγει το σκορ για την Ομόνια λίγο πριν το φινάλε της σεζόν όσον αφορά το πρωτάθλημα. Εδώ ξανά, πως κυκλοφόρησε η μπάλα και από τον Κακουλή έφτασε στον Ποτεάκ. Η πάσα του βρήκε τον Σάβα να κινείται σε χώρο στον οποίο δεν υπήρχε κανείς άλλος και τον γκολ ήταν πολύ εύκολο να το πετύχει. Το έκανε και η Ομόνια είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Ουσιαστικά από το... ο διαιτής ανέμενε και την επιβεβαίωση από το ΒΑΡ ότι δεν υπήρχε οτιδήποτε μεμπτό στην φάση. Τον γκολ μετράει.